της πέμπτης υποδρομίας, κριτήριο διετών. Θα το διεκδικήσουν 6 αρσενικοί και εκτομίες και μια φοράδα, 1600 μέτρα η απόσταση. Αμέσως για την πρωτοπορία θέλει να βγει ο Τουτανχαμών. Ο Τουτανχαμών περνάει στο κεφάλι, ο Μπραβάτο ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Από μέσα είναι το φαβορί, το νούμερο 6, ο High Hope, που έκλεισε στα 67 λεπτά στον Κανιάν και 66 στο πλασέ. Τουτανχαμών, Μπραβάτο και High Hope, οι τρεις πρώτοι κοντά, και το νούμερο 2, ο Vertical Way απ' έξω. Στην πέμπτη θέση είναι το νούμερο 7, η μικρή Λιδία, από μέσα το νούμερο 1, ο Valiant Way, και στην τελευταία θέση είναι ο Ζανή, το νούμερο 3. Περάσαμε το ύψος των 1000 μέτρων και πάμε για τα 800 με τον Τουτανχαμών, τον Μπραβάτο και τον Vertical Way. Ο High Hope ακολουθεί στη τέταρτη θέση, λίγο μπροστά από την μικρή Λιδία. Ζανής και Valiant Way στις δύο τελευταίες θέσεις. Περάσαμε και τα 800, είμαστε 700 μέτρα πριν από το finish με τον Τουτανχαμών, τον Μπραβάτο, τον Vertical Way και τον High Hope. Και περάσαμε και τα 600. Ο Τουτανχαμών προηγείται. Ο Μπραβάτο στη δεύτερη θέση. Απ' έξω θέλει να κάνει ανέβασμα η μικρή Λιδία. Μένει ακόμη στο κάγκελο και ψάχνει το νούμερο 6, ο High Hope. Και εδώ ο Μπραβάτο βγαίνει μπροστά. Ο Μπραβάτο βγαίνει μπροστά και θέλει να πάρει και διαφορά. Και την παίρνει και παίρνει μεγάλη διαφορά. Και ο Μπραβάτο δείχνει ότι δεν θα χάσει. Ο Μπραβάτο λοιπόν παίρνει μεγάλη διαφορά. Τον καταδιώκει η μικρή Λιδία. Μπραβάτο θα είναι ο νικητής. Αυτός θα πάρει το κριτήριο διετών. Και ο Ζανής έρχεται απ' έξω πάρα πολύ δυνατά. Και θα είναι αυτός δεύτερος. Μπραβάτο λοιπόν το κριτήριο διετών. Ζανής στη δεύτερη θέση. Μικρή Λιδία στην τρίτη. Και στην τέταρτη ο High Hope. Ο Μπραβάτο λοιπόν δεν οδήγησε. Έμεινε δεύτερος πίσω από τον Τουτανχαμών. Αυτός θα είναι ο μεγάλος νικητής στο κριτήριο διετών. Με τον τσάμπιον, με τον Παναγιώτη Δημητσάνη. Από την είσοδο στην ευθεία έφυγε και χαίρεται μετά. Έκανε τέτοια διαφορά που ήταν αδύνατον οι υπόλοιποι να τον ακολουθήσουν. Και ο Ζανής που είχε δείξει την μεγάλη πρόοδό του στην τελευταία του συμμετοχή πρόσφατα, όταν είχε διεκδικήσει την νίκη και την είχε χάσει για ελάχιστη διαφορά από τον Χάρη Τζούνιορ, σήμερα δείχνει, μας το είχε πει και ο ιδιοκτήτης αλλά και ο υποπαραγωγός του, ο Δημήτρης Παρασκευόπουλος, ότι είναι ένα άλογο που θα μας δείξει στο μέλλον πολλά. Πάντως εδώ είναι ο μεγάλος νικητής. Σε αυτόν αξίζουν τα συγχαρητήρια, στον Μπραβάτο, στο νούμερο 4,